πόσο ασφαλή είναι τα νησιά μας στο Αιγαίο από τουρκική επίθεση με μηχανοκίνητα αλεξίδωτα πλαγιάς στα πρότυπα της Χαμάς έναντι του Ισραήλ? Ο Ισραηλινός στρατός λοιπόν δεν μπόρεσε να εντοπίσει τα εν λόγω αλεξίδωτα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν οι γνωστές καταστροφικές συνέπειες και οι τρομερές βιαιότητες της Χαμάς κατά εκατοντάδων αμάχων Ισραηλινών πολιτών, δολοφονώντας και τραυματίζοντας τους περισσότερους από αυτούς και άλλους οδηγώντας τους στην ομηρία. Οι επιθέσεις μέσω μηχανοκίνητων αλεξιπτώτων δεν είναι στην πραγματικότητα ένα νέο φαινόμενο. Ακόμη και στην Τουρκία, η τρομοκρατική οργάνωση PKK και το YPG τα χρησιμοποιεί ενεργά για να πραγματοποιεί διεισδύσεις από τη Συρία ή το Ιράκ. Σύμφωνα με πληροφορίες ανοιχτών πηγών, είναι γνωστό ότι στην τελευταία επίθεση στην Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών, τρομοκράτες πέρασαν από τη Συρία στην Τουρκία, κάνοντας χρήση μηχανοκίνητων αλεξιπτώτων πλαγιάς. Το ερώτημα είναι, δεν υπάρχουν συστήματα που να μπορούν να ανιχνεύσουν αυτά τα αλεξίπτωτα? Φυσικά υπάρχουν. Όταν αναφέρεται η ανίχνευση προσωπικού ή ακριβέστερα ραντάρ περιβαλλοντικής επιτήρησης, στην Τουρκία έρχονται στο μυαλό 2-3 εταιρείες. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει και η Mekatsan Defense. Τα ραντάρ της σειράς Retina που αναπτύχθηκαν από την εταιρεία εξυπηρετούν στρατιωτικούς και πολιτικούς χρήστες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Το Retina Far AD, ένα από τα ραντάρ της σειράς Retina, διαφέρει ελαφρώς από τα άλλα ραντάρ. Το ακριβές όνομα αυτού του ραντάρ είναι το εξής: ραντάρ ανίχνευσης drones Retina Far AD. Με άλλα λόγια, είναι ένα ραντάρ που αναπτύχθηκε μόνο για ανίχνευση drone. Από την άλλη, μπορεί επίσης να ανιχνεύσει ανθρώπους και κινητήρες αλεξιπτώτων πλαγιάς από απόσταση 9,3 χιλιόμετρων. Για να δούμε όμως πόσο ασφαλή είναι μικρονησιά και η νησιά μας στο Αιγαίο. Τα παραπάνω εγείρουν σοβαρά ερωτηματικά κατά πόσο είναι ασφαλή μικρονησίδες και η νησιά μας στο Αιγαίο από τυχόν εκδήλωση ευνηδιαστικής ανάλογης ασύμμετρης επίθεσης με μηχανοκίνητα αλεξίπτωτα πλαγιάς από ειδικές δυνάμεις Τουρκίας. Ο πιλότος με μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο πλαγιάς είναι όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητος. Απόψη μας είναι ότι η χώρα μας θα πρέπει αφενός να εξετάσει τυχόν αναγκαιότητα αγοράς συστημάτων εντοπισμού μηχανοκίνητων αλεξιπτώτων πλαγιάς, αλλά και να σχεδιάσει επιχειρήσεις που θα προβλέπουν την χρήση τους αμυντικού και επιθετικού χαρακτήρα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.